ποδόσφαιρο ήταν αδύνατο να παίξει. Με μια κεφαλιά ο Φίδα του Μεϊδάνη λίγο πριν την εκπομπή του πρώτου μέρους. Η ΑΕΚ που ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, με κορυφαίο τον αϊκίνητο και ιδιαίτερα κεφάτο Ντέμι Νικολαίδη, κατάφερε να πάρει τελικά την νίκη με 3-1 και να εδραιωθεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Στην περιγραφή είναι ο Γιώργος Λιγκουρόπουλος. Και βεβαίως ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γιάννη Παθιακάκη από όλους μας και από εμάς. Όλη η ομάδα του Εγάλεο πίσω για αυτό το φάουλ του Σάρτα. Παίρνει στην περιοχή του παλιά του Ίβιτς, ενώ έβγαινε από την εστία του Μπίκιτς. Out, Λάκης. Σέντρα για τον Νικολαίδη που έφυγε ωραία από τον αντίπαλό του. Το σούτ, εκπληκτική επέμβαση από τον Μπίκιτς στη γωνία του. Σάρτας με τον Παπουτσί. Σάρτας σε ένα σημείο που το γήπεδο είναι ξερό. Ο Κασάπης βγάζει μια σέντρα. Ο Ίβιτς σουτάρει, υπάρχει υπόδειξη για offside. Μεγάλο που στην δεκαετία του 70 είχε σπουδαίους παίκτες. Με ρέκορ μας συμμετοχών τον Πηγαδίτη. Μαλλιά του Τσάρτα και τον Νικολαίδη που έφυγε. Κάνει το πλασέ πάνω στην κίνηση. Πολύ δύσκολη ενέργεια καθώς και φύγει χωρίς να βλέπει απολύτως την πορεία της μπάλας. Τσάρτας. Ζαγοράκης. Ίβιτς. Ανεβαίνει ο Λάκης, σηκώνει ο Ίβιτς την μπάλα πολύ έξυπνα. Ο Λάκης βγαίνει πίσω από τους αμυντικούς, από τον Γαλλικόπουλο, αλλά εκεί ο Μπίκιτς, τον βλέπετε, 36χρονος Κουζάβος, μάθησε την μπάλα. Αντωνετή, ο Τάκης, πολύ ωραία ο Αγρίτης για τον Παπουτσί, το Εγάλεο βγαίνει για πρώτη φορά με αξιώσεις κοντά στην αιστεία του, Χιώτη, πέρασε παράλληλα η μπάλα και άλλη μια φορά από το γύρισμα του Γουάντα, η μπάλα στο δοκάρι. Απίστευτη φάση στο 33. Ο Λάκης στρατεπίδες για την ΑΕΚ. Τσάρτας ανεβαίνει ο Κασάπης, ο Τσάρτας προτιμάει τον Ίβιτς και τον Νικολαίδη που βγαίνει ταχύτατα. Ευκαιρία για την ΑΕΚ που περνάει ο Νικολαίδης στον Μπίκιτς. Στο δοκάρι και στα δίχτυα η μπάλα, καταπληκτικό γκολ. 0-1 με τον Ντέμι Νικολαίδη. Το 10ο γκολ της φέτος. Το 34 η ΑΕΚ προηγείται καθώς έφυγε στην αντεπίθεση με κινηματογραφική ταχύτητα. Και η μπάλα άλλαξε πόδια με έναν τρόπο που έκανε τους παίκτες του Εγάλεου απλώς να κοιτούν. Μετά από την ευκαιρία που είχε το Εγάλεο με τον Ουάγκα. Κοιτάξτε πόσο ο Νικολαίδης έχει πάρει την μπάλα από τον Μίβιτς. Περνάει μέσα στην περιοχή, περνάει και τον Μπίκιτς και γυρίζει με εντυπωσιακό τρόπο στο δοκάρι και στα δίχτυα την μπάλα. Το γκολ ήταν αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε στην αντεπίθεση της ΑΕΚ. Εκεί νομίζω είναι και η αρχή της ομορφιάς αυτού του τέρματος με τον τρόπο που εξελίχθηκε η αντεπίθεση. Δεν βγαίνει ο Χιώτης, κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα 1-1 με τον Μεϊδάνη να πηδάει πάρα πολύ ψηλά και να νικάει την άμυνα της ΑΕΚ. Το Εγάλεο σοφαρίζει στο 41ο λεπτό. Ήταν το κόρνερ από τον Φωτάκη. Ο Χιώτης θέλησε να βγει από την αιστεία, το έμεινε τελικά. Ο Μεϊδάνης είναι ψηλό παιδί, έκανε ένα καταπληκτικό άλμα. Κάρφωσε τον goalkeeper της ΑΕΚ, το βλέπετε εδώ. Εγάλεο ΑΕΚ 1-1 με αυτή την κεφαλιά του αμυντικού και τυπικό αμυντικού του Εγάλεου να γυρίσει στη θέση του. Σε αυτή τη στιγμένη φάση και με την αλτικότητα που τον διακρίνει. Κοιτάξτε πως ο Χιώτης έχει βγει. Διστάζει, μένει πίσω τελικά και έρχεται με καταπληκτικό άλμα πάνω από τον Καμάρα, ο Μεϊδάνης. Το ύψος του εδώ τον βοήθησε πάρα πολύ να νικήσει τον αντίπαλό του και να καρφώσει τον Χιώτη. Η ισοφάριση για τους κυπεδούχους. Γυρίζει την μπάλα για τον Αγρίτη τώρα ο Κοτάκης και το σούτ του Αγρίτη στα χέρια του Χιώτη. Όλη η ομάδα του Εγάλεο γυρίζει για αυτό το φάουλ της ΑΕΚ με τον Τσάρτα. Στα 36 μέτρα, με φάλτσο στην περιοχή του Μπίκιτς, έδιωξε ο Μεϊδάνης, γεμίζει ο Ζήκος, Ρούζεμ, δύσκολη κεφαλιά του Μεϊδάνη. Νικολαίδης προστατεύει με το σώμα την μπάλα. Κοιτάξτε τι κάνει εκεί ανάμεσα από δύο παίκτες, γυρίζει. Ο Ζήκος τρώνει στον Καμάρα, το σουτ του Παραγουανού, out. Γυρίζει για τον Δελσινιόρη, ο Ιταλός σηκώνει το κεφάλι. Ένα σουτ. Όχι άσχημο, από το Σκοπελίτη, ball out. Τσάρτας για τον Ζαγοράκη που γυρίζει
Offside. Υπάρχει offside, σταμάτησε, φάση εδώ ο βοηθός. Κύριος Σιπάκης. Για να δούμε. Καμία περίπτωση. Έχασε την ισορροπία του Νικολαίδης, που έχει μείνει στο φόρτο. Ενώ ο Αγρίτης βγαίνει μπροστά με το κεφάλι, ο Χιώτης σε μια επέμβαση με μεγάλο ρίσκο πάνω από το σώμα του Γκαμάρα. Γύρισε τώρα στην εστία του. Η ΑΕΚ παίρνει με τον Ζήκο, Ίβιτς. Δεξιά ο Μαλαδένης, κίνηση, καταπληκτική παλιά του ίδιου για τον Νικολαίδη. Υπερνάει, ανατροπή, πέναλτι για την ΑΕΚ. Καταπληκτική πάσα του Ήλια Ίβιτς και έδωσε μάλιστα, δείχνει κίτρινη κάρτα τώρα στον Πίκιτς ο κύριος Δούρος. Κοιτάξτε εδώ, τσιμπάει την μπάλα, πέφτει, παίρνει πόδια ο goalkeeper. Ανατροπή καθαρή απέναντι από τον Πίκιτς. Το goal για την ΑΕΚ, 1-2. Το ένα το goal του Τσάρτα, 7ο με πέναλτι. Πραγματικά με την πρώτη ευκαιρία αξίζει να ξαναδούμε την πάσα που έκανε ο Ίβιτς για τον Νικολαίδη και τον έβγαλε απέναντι από τον Μπίκιτς. Την ώρα που περίμενε κάποιος θα στείλει την μπάλα δεξιά εκεί όπως ήταν και η μπάλα ο Μαλαδένης, εκείνος γύρισε σε ένα σημείο που ήταν μόνος του Νικολαίδης. Τσάρτας εκτελεί το φάουλ. Ένα πέσιμο με την περιοχή ενώ ο Νικολαίδης συνέχισε την προσπάθεια, ο Ίβιτς χάσει την ισορροπία του. Υπήρξε σφύριγμα του Δούρου. Α, υπάρχει offside. Ξαναβλέπουμε, κοιτάξτε, τέσσερις παίκτες ΑΕΚ είναι offside. Γι' αυτό σταμάτησε η φάση νωρίτερα. Το παιχνίδι. Κεφαλιά στο πρωτοδοκάρι, δεύτερη από τον Ίβιτς. Μπάλα δεν έχει βγει, κεφαλιά του Μαλαδένη, γκολ. 1-3. Βλέπετε το Ζαγοράκι που πανηγυρίζει. Σκόρερ ο Μαλαδένης, η αλλαγή του Σάντος. Το τέταρτο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα. 76, η ΑΕΚ φτάνει σε ένα σκορ ασφαλείας. Και οι άνθρωποι της ΑΕΚ εδώ στον πάγκο με το Σάντος όρθιο. Από το κόρνερ για την ΑΕΚ στο πρώτο δοκάρι πήρε κεφαλιά ο Ζαγοράκης. Πρόλαβε ο Ίβιτς και γύρισε την μπάλα εδώ. Βλέπετε πως παίρνει εκεί όπου ο Μαλαδένης κάνει το άλμα. Δεν μπορεί πάνω στην γραμμή να αποσοβεί στον γκολ ο Del Signori. Και τώρα θα ακολουθήσει η αλλαγή του Κατζάρα. Είδατε ξανά το τρίτο γκολ της ΑΕΚ. Θα περάσει το παιχνίδι με το νούμερο 11 ο Δημοσθένης Μανουσάκης. Κόμινα replay. Βγήκε ο